Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Σαββίδης. Είμαστε στο Λαγκούβαρδο. Είμαι ο head barista του ξενοδοχείου και θα κάνουμε μια μικρή εξήγηση όσον αφορά τα τατουάζ και το branding. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για αυτό εδώ το τατουάζ, το οποίο έγινε στα 15 μου χρόνια σε ένα ταξίδι στη Βαργελόνη, στο οποίο ήθελα να αγοράσω ένα σουβενίρ από τη Βαργελόνη, αλλά θεωρώντας ότι αυτό το σουβενίρ θα χαθεί σε κάποια χρόνια ή θα ξεχαστεί, αποφάσισα να κάνω κάτι πάνω στο σώμα μου. Έτσι αποφάσισα να κάνω το παρατσούκλι μου μαζί με ένα στοιχείο όσον αφορά την τύχη. Παρόλα αυτά, αν παρατηρήσετε, το τατουάζ δεν είναι φάπτη στο όνομα, οπότε δεν καίγομαι από το τυχερό στοιχείο του τζόγου. Παρόλα αυτά, πιστεύω πως όλα είναι τύχη στη ζωή μας. Από το σημείο ότι μπορεί σε κάποια φάση να βγεις στον δρόμο και χτυπά ξύλο να σε χτυπήσει ένα αμάξι, μέχρι το να γνωρίσεις τον άνθρωπο της ζωής σου. Επίσης, αυτό το τατουάζ είναι το πρώτο τατουάζ που μου έκανε ο κουμπάρος μου όταν ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα του τατουάζ. Αυτή τη στιγμή εξειδικεύεται στη Θεσσαλονίκη και έχει δικό του μαγαζί. Πώς λέγεται? Κωνσταντίνος Χριστογλίδης. Και η έκπληξη είναι? Και η έκπληξη είναι το τατουάζ πίσω στην πλάτη, το οποίο δεν φαίνεται καθαρά. Ένα κομμάτι του μόνο, είναι μια σιδερογροθιά η οποία σημαίνει την πυγμή, τη δύναμη, κάτι ισχυρό. Και από κάτω το ρητό το οποίο γράφει είναι κάτι προσωπικό, το οποίο είναι ότι αν όσον αφορά την τιμή, την περηφάνεια, ότι αν τη χάσεις μία φορά δεν θα ξαναγυρίσει και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω στον ιδιοκτήτη της. Και από πού την πήρες αυτή τη ρίση? Αυτή τη ρίση πήρα ένα κομμάτι της από μία ταινία που είδα όσον αφορά της ταινία, ένα ντοκιμαντέρ περισσότερο όσον αφορά τις αρχές του ανθρώπου και το συμπλήρωσε ο ίδιος.